Σου, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι, πολύ καλά. Πολύ ωραία. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Ωραία πράγματα έχεις. Εν τω μεταξύ, να σε ρωτήσω, είναι η εποχή για τις φράουλες και βλέπω παντού φράουλες. Τώρα είναι προς το τέλος της. Μα η φράουλα? Ναι. Μα ποιον τέλος της, αφού φράουλα δεν είναι φάμενα ακόμα. Έχει πολλές φράουλες, δεν ξέρω που ξεκινήσατε. Συγγνώμη, εσείς φάγατε φράουλα? Ναι. Μα είναι προς το τέλος της η φράουλα. Μα από πότε τρώμε Δεκέμβρη φράουλα? Τον Οκτώβρη, τον Δεκέμβρη, του μητέρα μου τρώμε λεμόνια και πορτοκάλια. Παιδιά, τι λέτε, ότι έφατε φράουλα τον Σεπτέμβρη? Τον Οκτώβρη νιόβρη, Μπαρμπαρά. Συγγνώμη, εγώ είμαι χθες ψώνισα. Η φράουλα είναι καλοκαιρινό φρούτο? Προς το καλοκαίρι, να δείτε. Προς το καλοκαίρι. Προς. Μα Γενάρη τελειώνει η φράουλα το Γενάρη. Έχει παραγωγές που κάνουν εσύ. Χριστιανά μου, έχεις εξαντάλλασσες να δούμε εξωτερικές. Έλα, υπάρχει να φάμε φράουλα, να φάμε σήμερα. Να προετοιμάσεις εξωτερική. Γιατί? Είναι καλύτερη. Η Βαρβάρα είπε. Όχι, Βαρβάρα μου, εγώ προτιμώ τις Κυπριακές. Ναι, πολύ ωραίες και οι Κυπριακές. Εγώ προτιμώ τις Κυπριακές. Λοιπόν, τι θα μας φτιάξεις σήμερα? Θα φτιάξω μια εύκολη συνταγή, Παύλουβα, σήμερα. Ωραία. Εύκολη και γρήγορη. Τι να κάνω κι εγώ. Εύκολη και γρήγορη, Παύλουβα, λοιπόν. Τρεις κάρτες με τα υλικά μας. Πάμε να τα δούμε. Θέλουμε δύο πακέτα μαρέγκας από υπεραγορά, συγγνώμη, ή φούρνο. Άρα έτοιμη την πιάνουμε την μαρέγκα μας. Για την κρέμα μας θέλουμε 500 ml φρέσκα κρέμα, 30 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, ένα φακελάκι βανίλια, μία κουταλιά της σούπας γιαούρτι στραγγιστό. Και για τη σάλτσα μας θέλουμε φράουλες, 50 γραμμάρια ζάχαρη, 2 κουταλιές της σούπας μπράντι και λίγες σταγόνες από λεμόνι. Για το γαρνίρισμα λίγες φράουλες φρέσκες ή φρέσκα μούρα και δυόσμο φρέσκων. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη συνταγή μας. Μέσα στο τηγάνι έβαλα ήδη τις φράουλες, το μπράντι, ζάχαρη. Ωραία. Και λίγο νερό. Έλα, γιατί δεν βγαίνει το γαντάκι καμιά φορά. Περίμενε ένα λεπτάκι, γιατί δεν βγαίνει ούτε το χεράκι από ό,τι φαίνεται. Ωραία. Φουλ να πάω. Εδώ είναι καλό να χρησιμοποιούμε τις φράουλες οι οποίες είναι βαρύψιμενες ή είναι λίγο γκιωμένες. Τις βάζουμε για να κάνουμε τη σάλτσα μας. Ωραία. Πάω σε δυνατή. Ναι, δυνατή φωτιά. Εδώ βάλαμε τη φρέσκα κρέμα. Ναι. Θα προσθέσουμε τη ζάχαρη να χνεί μαζί με τη βανιλιά. Τέλεια. Και θα τη χτυπήσουμε. Πολύ ωραία. Α, δεν είναι πάνω καλά το ξάρτημα που φαίνεται. Είναι πάνω. Ναι, δεν είναι πάνω. Ωραία. Άρα χτυπάμε τη ζάχαρη άχνη με τη φρέσκα κρέμα. Και τη βανιλιά. Τέλεια. Μέχρι να φατέψει. Ναι. Η φρέσκα κρέμα πρέπει να είναι πάντα του ψυγείου, παγωμένη καλά για να την. Ναι, παγωμένη θα έχουμε καλύτερη διόγκωση, ναι, στην κρέμα μας. Πού να είμαι, Νοέλ μου, έτσι για να σε μείνε δεξιά, μείνε αριστερά. Θα ανακαλύψουμε τη σάτσα μας να. Τέλεια, το έχω βάλει σε δυνατή ένταση. Πολύ ωραία. Εδώ έχουμε βάλει τις μαρέγκες μας. Να τις μετακινήσουμε εδώ για να μπορούμε να τις γαμνίσουμε. Η Παύλοβα είναι το να στήσεις τη μία πάνω στο άλλο. Ναι, μπορείς να το σπάσεις, μπορείς να το βάλεις μέσα σε πιατέλα μεγάλη. Ωραία. Αν έχεις περισσότερον κόσμο, μπορείς να το κάνεις ατομικό. Εσύ τώρα ατομικές θα μας δείξεις. Ναι, εγώ θα κάνω ατομικές σήμερα. Πολύ ωραία. Εδώ που έχεις βάλει μέσα τις φράουλες, τον μπράντι. Το μπράντι, τη ζάχαρη. Ναι. Και είναι προσθέσα και λίγο νερό μέσα. Και είναι λίγο πιο ρευστή. Και πόση ώρα θέλεις να ψηθεί, να γίνει έτσι? Είναι μέχρι να γίνει σε στυλ μαρμελάδα. Λίγο πιο υγρή για σάλτσα. Εγκουλή. Περίπου ναι. Ναι, εντάξει, θέλει χυμόν. Θέλει πουρέ φρούτο. Τι είναι το κουλί τελικά? Ναι, πουρέ φρούτο με ζάχαρη. Το οποιοδήποτε. Με σιρόπι. Το οποιοδήποτε, οποιοδήποτε φρούτο. Φρούτο, ναι. Άρα εγκουλίνδυτο. Αλλά πρέπει να είναι ρευστό, να μην είναι πουρέ. Ναι, ωραία. Μια χαρά. Τέλεια. Τώρα αυτή την φρούτα μας. Είναι προς το τέλος της. Στο τέλος θα προσθέσουμε και το γιαούρτι μέσα. Να σφίξει καλά η κρέμα μας. Ναι, να σφίξει λίγο για να μπορεί να είναι σταθερή όταν την βάλουμε πάνω στη μαρέγκα μας. Το γιαούρτι μας θα το προσθέσουμε την ώρα που χτυπάμε. Όταν τελειώσει. Α, μετά. Όταν τελειώσει θα το προσθέσουμε με μια σπάτουλα, μια μαρίζα, ένα κουτάλι να το ανακατέψουμε. Ωραία. Διάρκη. Και θα φτιάξουμε το. Τέλεια. Ακόμα ένα λεπτάκι. Ναι, είμαστε σε καλό δρόμο. Σφίγγει. Έτοιμη.
Άρα εδώ θέλει κανένα δεκάλεπτο μέχρι ναι, να θέλει περίπου, θέλει, ναι, θέλει περίπου δεκάλεπτάκια. Τέλει. Για να έχουμε το, την υφή που θέλουμε. Είναι ωραίο πάντως αυτό και πάνω σε πανακότα. Πάνω παντού μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε πάρα πολλά γλυκά. Ή μπορεί να κάνετε οποιοδήποτε φρούτο μας μείνει. Είναι ναι. Βαρψιμένο, είναι λίγο γιωμένο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπορούμε φράουλα, να το χρησιμοποιήσουμε. Έτσι. Είναι τέλεια. Δηλαδή, ακόμη και πάνω στο γιαούρτι σου να την βάλεις τώρα αυτή. Είναι... Και να φας το γιαούρτι σου έτσι, σαν επιτόρπιο με τη φράουλα, είναι τέλειο. Είναι έτοιμο. Λοιπόν, θα βάλουμε την κρέμα μας. Έβαλες και το γιαούρτι τώρα. Ναι, έβαλα το γιαούρτι μέσα. Τέλεια. Θα βάλουμε άρα πάνω στις... τώρα. Ναι, θα το φτιάξουμε, να το στήσουμε. Βάζουμε κρέμα. Τέλεια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε φρούτο θέλουμε. Η μαρέγκα είναι ψημένη. Η μαρέγκα είναι ψημένη, ναι. Μπορείς να την κάνεις και στο σπίτι, αλλά είναι λίγο χρονοβόρα. Ναι, είναι ψημένο όμως το ναι, ναι. Ναι, ωραία. Ψήνεται σε χαμηλή θερμοκρασία. Ναι. Θα βάλουμε λίγες φράουλες. Και τη σαλτσούλα από πάνω, εγώ θα δοκιμάσω τη σαλτσούλα της φράουλας. Βάζουμε έτσι λίγο μπράντι μέσα να την αρωματίσουμε λίγο. Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι πολύ φαν των αλκοόλουχων μέσα στα, αλλά στα έχει, γλυκά, κάποια, ναι. Έχει κάποια γλυκά όμως που πρέπει να πει μέσα. Βάλουμε λίγη σάτσα. Είναι τέλεια. Ούτε πως έχει μέσα. Αυτό. Επειδή καταστήνεται, ζεστήνεται, ξατμίζεται το αυτό και μένει η γεύση. Παναγία μου, είναι τέλειο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ. Θα βάλουμε από πάνω. Υπέροχο. Και θα έρθουμε να ξαποστήσουμε το θέμα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ελαφρύ, είναι ελαφρύ γλυκό. Είναι εξαιρετικό. Που μπορείς να το φάεις οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Είναι τώρα, νόλιμο εδώ έχεις βάλει τη ζάχαρη, άχνη την έβαλες μέσα στην κρέμα. Μέσα στην κρέμα να χτυπηθεί μαζί. Ναι. Ωραία. Η αναλογία φράουλας και ζάχαρης όταν κάνεις κάτι τέτοιο για γλυκά. Εξαρτάται από το γλυκό που θέλεις. Εδώ τώρα πώς ήταν η αναλογία μας. Εδώ είναι 30 γραμμάρια ζάχαρη. Ναι, 30 γραμμάρια ζάχαρη. Περίπου 200 γραμμάρια φράουλες. Ωραία, μια χαρά. Τέλεια. Θα βάλουμε. Πραγματικά πολύ ωραίο. Θα βάλουμε και λίγη σατσούλα από πάνω. Το λεμόνι που το έχεις βάλει. Το λεμόνι έβαλα σταγόνες λεμονιού μέσα για να μην ζαχαρώσει. Ωραία, μια χαρά. Επειδή καραμελώνει αρκετό τη ζάχαρη και λόγω των φρούτων. Επειδή είναι λίγο αρρυψημένα, γλυκά, ζαχαρώνει. Ναι. Πόσες μέρες αντέχει το ψυγείο αυτό? Δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες, ναι. Τέλεια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάντως και κοιτάξτε εδώ στο τηγανάκι πώς αρχίζει να καραμελώνει έτσι η φράουλα. Είναι πολύ ωραίο έτσι να γίνεται, να σιροπιάζει. Ναι, να γίνει σαν μαρμελάδα. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Τέλεια. Είναι έτοιμο το γλυκό μας. Νόλι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι υπέροχο. Ειλικρινά είναι υπέροχο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλες τις συνταγές βεβαίως και μέσα από το Alpha News και βλέπουμε εκεί που είναι η μαγειρική μας. Διαλέγετε τη συνταγή που θέλετε. Αν θέλετε κάτι να ξαναδείτε μετά στο σπίτι, την ώρα της εκτέλεσης, κάτι θέλετε να θυμηθείτε. Κατευθείαν εκεί και με ένα κλικ ξαναβλέπετε τη μαγειρική μας κανονικά. Νόλι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.